Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τι είπε ο κόσμος και πώς το αντιλαμβάνεται. Σου λέει για Κύπρο καλά είμαστε, στο εξωτερικό είναι για πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα στο εξωτερικό, στο Black Friday? Η αλήθεια για αρχή να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το Black Friday αποτελεί θεσμό ο οποίος φτάνει από την Αμερική, όπου στην ουσία τον παρατηρούμε να έχει διάρκεια μίας ημέρας και εκεί εκπτώσεις φτάνουν και το 90 και 95%, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα συναντήσουμε ποτέ σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλήθεια. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει και κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να διαφέρουν από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όταν οι καταναλωτές επισκέπτονται αυτές τις επιχειρήσεις, μιλώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έχει εξαντληθεί το απόθεμα, τους δίνουν έναν πιστωτικό σημείωμα βάσει του οποίου αν σε μεταγενέστερο στάδιο η επιχείρηση ξαναφέρει το συγκεκριμένο προϊόν, τότε ο καταναλωτής θα το λάβει στην τιμή έκπτωσης που υπήρχε κατά την περίοδο του Black Friday. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί όμως, γιατί στην Αμερική γίνεται και στην Ευρώπη όχι? Λόγω του γεγονότος ότι δεν είμαστε τόσο οικοί με το συγκεκριμένο θεσμό, είναι ένας ξενόφερτος θεσμός. Αντιλαμβάνεστε ότι η κάθε επιχείρηση ακολουθεί και τις πρακτικές που ακολουθούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι αδύνατος και στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βλέπουμε μια επιχείρηση με υψηλά ποσοστά που να φτάνουν το 90% και να μην είναι εικονικές ή πλασματικές εκπτώσεις, ενώ σε μια αμέσως διπλανή επιχείρηση να έχουμε ποσοστά 20 με 30%. Πάνω κάτω είναι ίδιες οι τιμές σε όλες τις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα διαφέρουν κατά μεγάλο βαθμό από αυτόν το οποίο ακολουθείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε και σε αποστολή επαγγελματική στις Βρυξέλλες και για θέματα του συνδέσμου και για τα θέματα των εκπτώσεων των καταναλωτών. Είμαι στις Βρυξέλλες για θέματα τα οποία αφορούν το σύνδεσμο καταναλωτών και συγκεκριμένα για digital rights, ψηφιακά δικαιώματα. Μάλιστα. Και χρηματοοικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά παρόλα αυτά είναι εδώ στις Βρυξέλλες εκπροσώποι οργανώσεων καταναλωτών, όπου έτσι παρατηρήσαμε την αγορά η οποία επικρατεί εδώ. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι πολύ λίγες είναι οι επιχειρήσεις εδώ στις Βρυξέλλες οι οποίες προωθούν προϊόντα σε τιμή έκπτωσης λόγω του Black Friday. Υπάρχει κινητικότητα στην αγορά, υπάρχει κίνηση στην αγορά, αλλά οι επιχειρήσεις μας λένε όλοι ότι δεν υπάρχει η αγορά όπως ανέμεναν να υπάρχει και υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λίγο να δώσουμε συμβουλές τώρα στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και για το τι μπορούν να αξιοποιήσουν σε επίπεδο νομοθεσίας. Ας πούμε, αλλαγές. Σε τι τιμή γίνονται οι αλλαγές και οι επιστροφές. Πότε. Διαδικτυακές διαφημίσεις και καταγγελίες. Για δώστε μας το πλαίσιο. Για αρχή να ξεκινήσουμε λέγοντας, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συναντήσει σε καταγγελία την οποία έχουμε λάβει από καταναλωτές, ότι κάποιες επιχειρήσεις αναφέρουν στους καταναλωτές ότι το χρονικό πλαίσιο της εγγύησης μειώνεται από 2 χρόνια σε 1 χρόνο, λόγω του ότι τα προϊόντα έχουν έκπτωση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Για όλα τα καινούργια προϊόντα υπάρχει εγγύηση 2 ετών. Για όλα τα μεταχειρισμένα προϊόντα η εγγύηση είναι 1 έτος. Και σε καμία περίπτωση δεν μειώνεται και δεν ισχύει ότι μειώνεται το χρονικό πλαίσιο σε πιο λίγο από αυτόν το οποίο σας έχω αναφέρει. Δεύτερο σημείο το οποίο προκύπτει και είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι για αγορές που πραγματοποιούμε διαδικτυακά, καθώς και αγορές που πραγματοποιούμε εκτός εμπορικού καταστήματος, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρει ότι όταν παραλάβουμε το προϊόν έχουμε 14 μέρες να ενημερώσουμε την επιχείρηση ότι δεν το θέλουμε, δεν μας ικανοποιεί, να το επιστρέψουμε και να λάβουμε τα χρήματα μας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία του καταναλωτή στο κατάστημα. Εκεί επαφίεται στην πολιτική της κάθε επιχείρησης, εάν θα δεχτεί την ανταλλαγή του προϊόντος, εάν θα μας δώσει πιστωτικό σημείωμα ή αν θα απορρίψει
το αίτημά μας για να επιστρέψουμε το προϊόν πίσω. Γι' αυτό, προτού πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε αγορά με φυσική παρουσία μας στο κατάστημα, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για το τι ισχύει σε σχέση με την πολιτική επιστροφών και καλό είναι και όλες οι επιχειρήσεις κοντά στο ταμείο τους ή σε ευδιάκριτο σημείο να τοποθετούν εκεί μία ανακοίνωση βάσει της οποίας θα αναγράφονται στοιχεία που αφορούν την πολιτική επιστροφή για να είναι ενήμερος και ο καταναλωτής. Αυτό που θα θέλαμε επίσης να δίνουμε... Πολλές φορές αγοράζουμε πράγματα από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ. Βλέπουμε προσφορές σε άλλες χώρες που μπορεί να θέλουμε να τα αγοράσουμε, τα αγοράζουμε. Και εκεί μπορεί να προκύψει πρόβλημα, να θέλουμε επιστροφή ή τα λεφτά μας πίσω. Όταν οι αγορές συντελούνται σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει προκύπτει οποιαδήποτε διαφωνία, όπου και εκεί ισχύει το χρονικό πλαίσιο των 14 ημερών, υπάρχει αρμόδιο τμήμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε αυτή τη διασυνοριακή διαφορά, η οποία προκύπτει αν θέλετε. Είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή που μπορεί να αποταθεί εκεί ο καταναλωτής και θα το βοηθήσει να επιλύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. Παρ' όλα αυτά, σε εθνικό επίπεδο, πάντα ομιλούντες, ναι, να αναφέρουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να φτάνουν καταγγελίες κοντά μας σε σχέση με αυτό που αναφέρεται στην αρχή την πολιτική επιστροφών και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω επειδή σε αυτόν επικεντρώνονται οι περισσότεροι καταναλωτές, δηλαδή το τι γίνεται όταν αγοράσω έναν προϊόν ενώ δεν υπάρχουν εκπτώσεις και το επιστρέφω την περίοδο που υπάρχουν εκπτώσεις. Ποια είναι η τιμή, ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα λάβω. Είναι η αρχική τιμή του προϊόντος που ισχύει πριν τις εκπτώσεις. Είναι αυτή που ισχύει τώρα την περίοδο των εκπτώσεων. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, γι' αυτό δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρύθμιση. Άρα είναι ανάμεσα στους δύο ή επαφίεται στην εταιρεία να το καθορίσει αυτό. Επαφίεται στην εταιρεία, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και το τονίζουμε αυτό. Και ένα τελευταίο σημείο, γιατί έχουμε λάβει και γι' αυτό το πράγμα αρκετές καταγγελίες, συνιστούμε στους καταναλωτές προτού απομακρύνονται από το ταμείο να εξετάζουν την απόδειξη, μάλιστα, να εξετάζουν το τιμολόγιο το οποίο λαμβάνουν. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν υπολόγιζαν το ποσοστό της έκπτωσης πάνω στα προϊόντα, μάλιστα, τα οποία αγόραζαν οι καταναλωτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.